σκοτάδι έχουμε. Δεν πάει να ξέρεις γράμματα, δεν πάει να είσαι γιατρός, δεν πάει να είσαι επιστήμονας, δεν πάει να ξέρεις πράγματα μέσα. Πρέπει να έρθει η ώρα της χάριτος, να ρίψει ο Χριστός την φωτοβολίδα, να δεις σε ποιους γκρεμνούς και σε ποιο εχθρικό περιβάλλον ευρύσεσαι και ανάβεις τα μέτρα σου. Έτσι ζούσα, αλλά με φώτισες Χριστέ μου και γνώρισα την αθλειότητά μου και τώρα έρχομαι σε σένα, αμαρτιό μου τα πλήθη και κρυμάτων του αδίστους. Τι σε ξυχνιάσει ψυχοσώσασε. Το συμπέρασμα, το δίδαγμα, το τροπάριον πρέπει να γίνει και δικό μας τροπάριον. Εμείς είμαστε ο αμαρτωλός, η αμαρτωλός γυναίκα, η ψυχή μας είναι η αμαρτωλός γυναίκα και απόψε δεν θα μπορούμε τίποτα για να μες στα 20 λεπτά ο καθένας σκεφτεί το παρελθόν του. Έχουμε έναν κινηματογράφο. Κινηματογράφο, κάθε καρδιά του ανθρώπου πέρασε μπροστά σου την ταινία του βίου σου. Σας ερωτώ, σας ερωτώ, σας ερωτώ, εάν ένας άγγελος κατέβαινε κάτω εδώ στην Πτολεμαϊδα και σας έλεγε ότι απόψε στον κινηματογράφο θα παρουσιαστεί μια ταινία, η ζωή σου, τα αμαρτήματά σου. Ω Θεέ μου, ω Θεέ μου, το φιλμ θα προσθεθεί στον άλλο κόσμο. Ω Θεέ μου, δεν είναι ψέμα το Ευαγγέλιο. Μετανοήσατε αδελφοί μου. Μετανοήσατε, άντρες μικροί μεγάλοι, όσοι είστε στα αξιώματα, όσοι είστε μικροί, μέσα στην αμαρτία, εμείς είμαστε αμαρτωλός γυναίκα, μέσα στην Άδησο, ρίξε Χριστέ φωτοβολίδας, ρίξε Χριστέ φωτοβολίδας, στα ανάκτορα, στα δικαστήρια, στους στρατώνας μας, στα σχολεία μας, στα σπηλιάδας μας, στα ρεματιά μας, να πέσουμε όλοι, αν δεν μετανοήσουμε όλοι μας, αν δεν κλάψουμε και μετανοήσουμε, θα μας περιμένει μεγάλη συμφορά. Δεν θα μας δικάσει ο Θεός, δεν θα μας δικάσει ο Χριστός, διότι αμαρτάνομε. Το αμαρτάν είναι ανθρώπινο, θα μας δικάσει ο Χριστός, διότι δεν μετανοούμε. Μόνο ένας δεν μετανοεί, μόνο ο διάβολος δεν μετανοεί, είναι αμετανόητος. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ανθρώπινο το αμαρτάν. Και να έχουμε πάντοτε υπόψη ότι δεν φοβούμε, δεν φοβούμε. Πολλά δαιμόνια υπάρχουν στον κόσμο. Δεν φοβούμε τον δαίμονα της πορνείας, δεν φοβούμε τον δαίμονα της ακολασίας, δεν φοβούμε κανένα δαίμονα. Όπως λέει ο Σέξπιρ, ο μεγαλύτερος δαίμον, ξέρετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος δαίμον. Ο μεγαλύτερος δαίμονα, το μεγαλύτερο δαιμόνιο, ξέρετε ποιο είναι. Ποιο είναι, είναι ο δαίμον της απελπισίας. Προτού να κάνεις την αμαρτία, σου λέει δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα, σαν ποτήριο. Όταν διαπράξεις την αμαρτία, έρχεται ο διάβολος της απελπισίας, όπως λέει ο Δάντη και ο Σέξπιρ, και σου λέει, πάει τώρα, για σένα δεν υπάρχει πια σωτηρία. Όχι διάβολε, όχι διάβολε, εφόσον εστίθει ο Σταυρός, εφόσον υπάρχουν άστρα και ποταμοί, εφόσον υπάρχει Χριστός, όχι διάβολε, δεν υπάρχει κανείς, ποιος είναι εδώ μέσα πιο ματωλός, κι αν έχει τα χέρια του βαμμένα εις το αίμα, κι αν διαπράξει τα αμαρτήματα, ο Χριστός τον έχεται. Η μετάνοια είναι δυναμή της που τεινάζει στον αέρα τα κάστρα του διαβόλου. Η μετάνοια είναι Ιορδάνης ποταμός. Η μετάνοια είναι αστραφτερός σπαθί του χριστιανού. Μπρος χριστιανοί μου, μπρος, μπρος μπροστά. Πάτε απόψε, καθίστε στο σπίτι σας, ανοίξτε το φίλμ της ζωής σας, δέστε τα αμαρτήματά σας όλα, πάτε να δείτε πνευματικό, γονατίσατε τον και παίρνετε άλλη μια φορά το τροπάριο της καρδιανής και ο Χριστός μας, ο μεγάλος Θεός, θα μας δεχθεί, θα μας καθαρίσει, θα μας αρνήσει και έτσι και εμείς τη νύχτα του Πάσχα θα ψάρουμε και θα είπαμε την Ανάστασή του Χριστέ Σωτήρ, άγγελοι μου σε δανείς και ημάς τους επιλείς καταξίωσαν, εγκαθαλά καρδίας έδοξαν.